Για τον ήλιγκο θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Μπίλιο Κίκα, χειρουργό οτορινολαριγκολόγο. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ο ήλιγκος είναι ένα πρόβλημα του λαβυρίνθου του αυτιού και η εκτίμησή του γίνεται από εσάς, τους οτορινολαριγκολόγους. Το ξεκαθαρίζω λίγο ότι δεν έχει σχέση με την κοινή ζαλάδα, μια άλλη ζαλάδα που θα πάει ο καθένας στον παθολόγο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι είναι ο ήλιγκος. Καταρχήν, ο ήλιγκος, οι εμβοές και η βαρικοία είναι συμπτώματα. Δεν είναι κάποια ασθένεια. Ως εκ τούτου, χρήζουν ελέγχου για να δούμε τελικά από πού προέρχονται. Ο λαριγκολόγος βλέπει τον ήλιγκο, παρακολουθεί τον ήλιγκο και όχι ο παθολόγος, διότι πρώτον, το σύστημα της ισορροπίας βρίσκεται στο έσω αυτή. Οι περισσότεροι ήλιγκοι, σαν αιτιολογία, είναι λαβυρινθικής αιτιολογίας, δηλαδή προέρχονται από το έσω ους, και γιατί τώρα πια σαν εκπαιδευτικό σύστημα, σε εισαγωγικά, σε όλη την Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο, είναι οι λαριγκολόγοι οι οποίοι εκπαιδεύονται για την αντιμετώπιση και για τη διάγνωση του ήλιγκου. Μάλιστα. Πώς εκδηλώνεται και να δούμε και τα συνοδά συμπτώματα. Ο ήλιγκος εκδηλώνεται με τρεις τρόπους κυρίως. Σαν περιστροφή, σαν αίσθηση του ασανσέρ και σαν πολύ βία περιστροφή. Τώρα, για να είμαστε έτσι λίγο πιο, είναι λίγο έτσι πιο εξεζητημένο, σαν περιστροφή γίνεται όταν, επειδή υπάρχουν τρεις κύκλοι σωλήνες που αποτελούν τον οπίστιο λαβύρινθο και δύο κυστίδια, το ελλειπτικό και το σφαιρικό, που έχουν μέσα είναι οτολιθοφόρα. Περιέχουν μικρούς κρυστάλλους, οτόλιθους. Στους τρεις κύκλους σωλήνες υπάρχει λέμφος. Η λέμφος δίνει μια αδράνεια, αν το δούμε στη φυσική. Δίνει μια αδράνεια στη γωνιακή και στη γραμμική επιτάχυνση. Είναι λίγο πιο εξεζητημένο, αλλά συμβαίνει, έτσι συμβαίνει. Σας παρακολουθούμε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η γωνιακή επιτάχυνση, αν διαταραχτεί αυτή η ισορροπία, αν υπάρχει μια αναστάτωση σε αυτή την ισορροπία, τότε η γωνιακή επιτάχυνση δημιουργεί αυτού του είδους την περιστροφή. Ενώ η γραμμική επιτάχυνση δημιουργεί την αίσθηση αυτή του ασανσέρ και επίσης μια λανθασμένη αντίληψη καθετότητας. Δηλαδή μπορούν να βλέπουν οι ασθενείς όπως βλέπουμε τον πύργο της Πίζας. Ότι παίρνει μια κλίση, λίγο κυκλημένα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα βέβαια, όχι μόνο ένα ή δύο. Αυτό είναι, και από εκεί και πέρα μετά είναι όταν επικούν οι οτόλιθοι από τα μικρά κυστίδια που είπαν προηγουμένως προς το υγρό της λέμφου. Οπότε φεύγοντας λοιπόν οι οτόλιθοι, δημιουργούν τον ήλιγκο θέσεως. Γυρνώντας το κεφάλι, έχουμε πολύ βία περιστροφή. Περιστροφή, έχουμε την αίσθηση ότι περιστρέφονται τα πάντα γύρω μας. Έτσι λοιπόν εκδηλώνεται ο ήλιγκος. Και μας εξηγήσετε και γιατί εκδηλώνονται αυτές οι τρεις διαφορετικές του εκδηλώσεις, μάλλον που οφείλονται. Τα αίτια είναι πολλών ειδών. Ας πάρουμε τα φυσικά αίτια, τα οποία είναι απότομη διακοπή της περιστροφής. Μια περιστροφή που μπορεί να γίνεται από ένα παιχνίδι, από το τρενάκι κλπ. Μετά είναι το ύψος, μπορεί να δημιουργήσει μια ύψοφοβία, μπορεί να δημιουργήσει ήλιγκο. Διαταραχές πίεσης, όπως είναι η κατάδυση, στη φυσιολογία της κατάδυσης και στη φυσιολογία του ύψους. Αλλά και στο αεροπλάνο. Ναι, ναι, και στο αεροπλάνο βεβαίως. Ναι, γιατί είναι διαταραχές της πίεσης. Δημιουργούνται διαφορές. Στην λέμφο, όπως είπαμε προηγουμένως με τη φυσική, υπάρχουν κάποιες διαταραχές. Και άλλη αντίληψη. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση της κίνησης μετά. Τώρα τα αίτια τα οποία μας δείχνουν ότι υπάρχει κάποια νόσος είναι ή τα περιφερικά που άπτονται του λαβυρίνθου, του πιστίου λαβυρίνθου, και αυτά μπορεί να είναι ένας καλοήθης ήλιγκος θέσεως, το σύνδρομο Μενιέρ, κάποιος τραυματισμός, μπορεί να, κάποια φάρμακα, κάποια φλεγμονή η οποία προκαλεί αιθουσέα νευρονίτιδα από μία ίωση, μια υιογενή κατάσταση σε χειμερινούς μήνες που αγγίζει καμιά φορά και τα όρια της επιδημιολογίας. Αυτά είναι περιφερικού. Υπάρχουν και κεντρικά αίτια που δημιουργούν ήλιγκο, που αυτά έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, με το κεντρικό νευρικό, που μπορεί να είναι κάποιο εγκυακό εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι επίσης, μπορεί να είναι πάλι τραυματισμός, κρίσης επιληψίας, ημικρανίες, σκλήνης κατά πλάκας. Πάρα πολλά τα αίτια. Λοιπόν. Είναι πάρα πολλά τα αίτια, ναι. Και γι' αυτό θέλουν ενδελεχή έλεγχο. Μια και μιλάμε για έλεγχο. Τι περιλαμβάνει αυτός ο τυπικός ειδικός έλεγχος που θα κάνει ένας οτορινολαριγκολόγος για τον ήλιγκο? Ναι, είπαμε ότι κυρίως πρώτον τον βλέπει ο οτορινολαριγκολόγος. Αυτό γιατί γίνεται μια διάγνωση, όπως είπαμε, δια αποκλεισμού. Οπότε, σαν αρχή, είναι καλό και για τους ασθενείς για να μην χάνουν χρόνο
να απευθύνονται πρώτα στο λαρυγκολόγο και ο ίδιος, αν υπάρξει κάτι άλλο, θα τους δρομολογήσει. Οπότε γίνεται εξής, γίνεται... Στα αίτια από τον εγκέφαλο. Στα αίτια από τον εγκέφαλο θα τους παραπέμψει σε έναν νευρολόγο ή οτιδήποτε, αν υπάρχουν από τον αυχένα σε έναν ορθοπαιδικό. Αλλά κυρίως αρχίζει ο λαρυγκολόγος. Οπότε έχουμε ένα πλήρες και ένα πολύ καλό ιστορικό που παίρνουμε από τον ασθενή αρχικά. Τις εξετάσεις που είναι τις πιο υβριδικές, πιο ήπιες εξετάσεις που είναι η ακομετρία ή την τυμπανομετρία, γιατί γυτνιάζει με το σύστημα της ακοής, είπαμε, όλο αυτό το σύστημα, ο οποίος είναι ο λαβύρινθος, στο SOUS, οπότε πρέπει να δούμε και αυτό αν πάσχει ή όχι. Είναι προκλητά δυναμικά που βλέπουμε για το ακουστικό νεύρο, ούτε ακουστικές εκπομπές και το κυριότερο, μια καλύτερη αντικειμενική εξέταση που μπορεί να γίνει στο ιατρείο. Υπάρχουν και τα γυαλιά Φρένζενς, τα οποία αυτά τι κάνουν, μεγενθύνουν το μάτι, οπότε επειδή ο λαβύρινθος δίνει σαν αντανακλαστικό ρυθμικές κινήσεις, ο ύλικος δίνει ρυθμικές κινήσεις των ματιών, οι οποίες γίνονται ορατές, και με γυμνό μάτι αν πλησιάσουμε κοντά, με τα γυαλιά Φρένζελ είναι καλύτερα, οπότε και αυτό το χρησιμοποιούμε. Τώρα, σαν εργαστηριακό έλεγχο, είναι το ηλεκτρονισταγμογράφημα. Το οποίο είναι, είναι η πιο αντικειμενική εξέταση, είναι απλή εξέταση, διαρκεί λιγότερο από μια ώρα. Αυτή η εξέταση γίνεται για να μην αγχώνονται οι ασθενείς, προκαλεί βέβαια κάποιον ύλικο για να μπορέσει να μπορέσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα, αλλά είναι σαν το καρδιογράφημα, δηλαδή με τα πατς και βάζουμε πατς στους έξω κρανθούς και στο μέτωπο και καταγράφονται στον υπολογιστή. Αυτό γίνεται με θερμικές διαδικασίες, εισαγάγουμε ζεστό και κρύο αέρα στα αυτή, στον έξω ακουστικό πόρο και η διαφορά της θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του σώματος προκαλεί είτε καταστολή, είτε ενεργοποίηση του λαβυρίνθου. Οπότε παίρνουμε κάποια αποτελέσματα για να δούμε πώς λειτουργεί ο λαβυρίνθος. Και είναι η πιο αντικειμενική εξέταση. Από εκεί και πέρα μετά, αν υποψιαζόμαστε και διάφορα άλλα πράγματα, όπως είναι το ακουστικό νευρίνωμα που είναι κάποιος όγκος σημαντικός, μπορεί να δώσουμε μαγνητική. Μπορεί να δώσουμε μαγνητική αγγιογραφία επίσης, αν υποψιαζόμαστε έναν αγγειακό όγκο. Και αυτές είναι οι κυριότητες. Και αξονική, αν υποψιαζόμαστε κάποια φλεγμονή στο έσω αυτή. Ή χολωστέ άτομα που αυτά είναι κάποιες χρόνιες καταστάσεις, που εντάξει, σίγουρα θα βοηθήσουν. Αν ο λαρυγκολόγος έχει την υπόνοια ότι υπάρχει και κάτι τέτοιο, θα δώσει και αυτόν τον έλεγχο. Μάλιστα. Είναι στα πλαίσια όλου του ελέγχου. Να πούμε τέλος και πώς αντιμετωπίζεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να νιώσει αυτός που υποφέρει από ελλείψεις ότι μπορεί να βρει θεραπεία. Η αλήθεια είναι στην οξία φάση, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ δυσάρεστο για τον ασθενή, γιατί συνοδεύεται και από άλλα. Έχει και άλλα συνοδά συμπτώματα. Μπορεί να έχει ναυτία, μπορεί να έχει έμετο, μπορεί να έχει... Και μόνο η έλλειψη της ισορροπίας και αυτό το βασανιστικό να γυρνάνε όλα γύρω του. Ναι, γυρνάνε όλα γύρω του, έχει και τα συνοδά συμπτώματα, τα νευροφυτικά, μπορεί να είναι και σε μια κρίση πανικού γιατί είναι φαύλος κύκλος όλο αυτό, οπότε για να βοηθήσουμε μπορεί να γίνουν και ενέσιμα ενδομικά, καταπραϊντικά, υπνοτικά ή κατασταλτικά του λαβυρίνθου. Σε οξία φάση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, προσπαθούμε να κάνουμε μία αντιρρόπηση με ειδικούς χειρισμούς, και αυτό είναι το πιο σωστό, από τον λαρυγκολόγο που ασχολείται με αυτό. Οι χειρισμοί αυτοί λέγονται χειρισμοί έπλεοι, οι οποίοι οι χειρισμοί αυτοί βοηθάνε, είναι σαν φυσικοθεραπεία, βοηθάνε στο να μεταφερθούν οι οτόλυθοι οι οποίοι έχουν απικήσει στη θέση τους, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον ασθενή να μπορέσει να προσαρμοστεί. Αυτό κυρίως στην οξία φάση του ηλίγκου. Τώρα από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στο σπίτι του, θα προσπαθήσει, θα είναι με κάποιο κολάρο, δίνουμε κάποιες συμβουλές, να μην κάνει υπερεκτάσεις, να έχει δύο μαξιλάρια και να ακουμπά το κεφάλι του από τη μεριά που τον ανακουφίζει τον ίδιο, να μην κάνει απότομες κινήσεις, υπερεκτάσεις της κεφαλής, να μην σκύβει απότομα και να είναι σε ένα ξεκούραστο περιβάλλον, να κάνει άναλο δίαιτα και με αρκετές πρωτεΐνες. Και να περάσει τουλάχιστον 48 ώρες, αφού κάνουμε τις συνεδρίες, ειδικά τις ασκήσεις αυτές, να έχει ένα 24ωρο ή 48 ώρες που να είναι σε κάποια καταστολή, σε εισαγωγικά, δηλαδή να μην έχει πολλές δραστηριότητες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά προσαρμόζεται και η συμπτωματολογία και αρχίζει και προσαρμόζεται και ο λαβύρινθος και δεν νιώθει πια, δεν έχει τόσο έντονη συμπτωματολογία. Mm-hmm. Κάνει μια αυτοαντιρρόπηση. Τα συμπτώματα βέβαια, αν είναι μια χρόνια κατάσταση που από εκεί και πέρα έχει να κάνει με χρόνιες παθήσεις, με μενιέρ κλπ.
Μπορεί να δίνουμε συνήθως κάποιες ασκήσεις ειδικές, τις οποίες ο ίδιος ο ασθενής τις κάνει, τις εφαρμόζει στο σπίτι του, έτσι ώστε να μπορεί να εξισορροπήσει, να εξισορροπήσει αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, προκαλείται ο υλικός κάνοντας αυτές τις ασκήσεις, αλλά προσαρμόζεται έτσι ώστε δεν τον κατανοεί πια, τον εξουδετερώνει, έχοντας κάνει αυτή την εκπαίδευση. Α, μάλιστα. Καλό και αυτό. Έχει μια λογική. Ναι, βεβαίως και έχει λογική. Βεβαίως και έχει λογική, γιατί γίνεται έτσι η εξισορρόπηση του λαβυρίνθου. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αγγίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να βοήθησα. Εννοείται, ήταν πολύ και γιατί οι ασθενείς περισσότεροι δεν μπερδεύονται στο πού θα ψάξουν για όλη αυτή την κατάσταση και συνήθως πού θα απευθυνθούν. Ναι, πηγαίνουν σε διαφορετικές ειδικότητες, αγχώνονται διότι υπάρχει και όλο αυτό το πρόβλημα νομίζοντας περισσότερο και το πιο δύσκολο είναι να τους πείσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό στον εγκέφαλο, γιατί περισσότεροι νομίζουν ότι πάσχουν από όγκο. Οπότε καλό είναι καλό είναι να υπάρχει μια ενημέρωση για να μην ταλαιπωρούνται οι ίδιοι. Ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ.